Βρισκόμαστε εδώ για να δηλώσουμε στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, όπως γνωρίζουμε, στην περιοχή μας, ότι δεν πρόκειται εμείς, η εργατική τάξη της πόλης, να δεχτούμε να απολυθούν οι συναδέλφοι σας, να μείνουν τα νοσοκομεία, να μπουν οι εργολάβοι στα νοσοκομεία και στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, με τις γνωστές υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν. Οι συναδέλφοι σας και οι συνάδελφοι της καθαριότητας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, το οποίο το αναγνωρίζουν και ήδη. Και τα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων αλλά και του Πανεπιστημίου Ισίκλητος θα πρέπει να μονιμοποιηθούν, θα πρέπει να τελειώσει αυτό το παραμύθι που παίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάθε λίγο και λιγάκι να τελειώνουν συμβάσεις. Σκοπός της κυβέρνησης αυτής αλλά και των προηγούμενων που έχουν στρώσει τον δρόμο είναι να μπουν οι εργολάβοι μέσα, να προσφέρουν υπηρεσίες κατώτερες των περιστάσεων και να γεμίσει η τσέπη τους λεφτά. Εμείς λοιπόν έχουμε πάρει πρωτοβουλίες στο Εργατικό Κέντρο Μαθήματος Σωματείας της Καθαριότητας. Βρισκόμαστε σε κλιμάκωση του αγώνα. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα να δηλώσουμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα προς τον κύριο Περιφερειάρχη εδώ πέρα της Αποκεντρωμένης. Και φυσικά κλιμακώνουμε τον αγώνα για την Τρίτη στις 15 του μήνα, 6.30 ώρα το απόγευμα, με μεγάλο παπατραϊκό συλλαλητήριο μπροστά από το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας για το θέμα αυτό. Και φυσικά θα συνεχίσουμε και μετά από την Τρίτη κλιμακώνοντας τον αγώνα. Είναι άλλη μια χρονιά που παλεύουμε για τις δουλειές μας. Φέτος είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση. Ζητάμε να μας γίνει ανανέωση των συμβάσεών μας, μάλλον να δοθεί μια παράταση μέχρι τέλος του χρόνου και να βγει προκήρυξη ώστε να μπορούν να προκηρυχθούν πάλι θέσεις μας μέσω ΑΣΕΠ και να έχουμε την ευχαίρεια να ξαναδουλέψουμε. Ήδη στο Πανεπιστήμιο έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για εργολάβους. Γνωρίζει όλος ο κόσμος, τα λέμε κάθε φορά, όλα τα προβλήματα που υπήρχαν όλα τα χρόνια με τους εργολάβους. Στις πληρωμές μας υπήρχαν εκβιασμοί, τα υλικά ήταν χαμηλής ποιότητας και εννοείται ότι στοίχιζε περισσότερο μία εργολαβία από ό,τι στοιχίζουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο.